πιπάρες μου, story time. Και σήμερα θα πούμε την ιστορία που βγήκαν γυμνές μου φωτογραφίες στο ίντερνετ. Δεν πιστεύετε? Πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι, να διευκρινίσουμε ξεκινώντας ότι δεν πρόκειται για clickbait. Όντως έχει γίνει αυτό. Με ποιο τρόπο? Με έναν τρόπο που είμαι σίγουρος ότι το μυαλό σας δεν πάει και είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να μην το έχετε ξανακούσει καν. Και σε αυτό λοιπόν πρωτοτύπησα, χωρίς να το θέλω. Πριν ξεκινήσουμε την κύρια ιστορία μας, θα σας πω άλλες τρεις μικρές ιστοριούλες για να καταλάβετε το κλίμα που υπήρχε τότε στα κοινωνικά δίκτυα, όσο αφορά εμένα τουλάχιστον. Να αναφέρω ότι είχα συναντήσει δύο προφίλ εγώ με τις φωτογραφίες μου, τα οποία μου τα είχε βγάλει μάλιστα προτινόμενα για φίλους. Και δεν λέω με τις φωτογραφίες μου με τη μηχανή για παράδειγμα, μιλάμε για προσωπικές μου φωτογραφίες. Κανονικές μεν, αλλά προσωπικές μου φωτογραφίες. Τώρα να βλέπεις ο άλλος ότι είναι Κώστας Παπαδόπουλος και να έχει φωτογραφία προφίλ τη δική σου. Ρε Κωστάκη, δεν είσαι εσύ, είμαι εγώ. Έστειλα λοιπόν μήνυμα και λέω, φίλε, μοιάζουμε καταπληκτικά. Και τα κλείσανε προφίλ επί τόπου, δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα άλλο. Δεν ασχολήθηκα καν. Άλλα 5 προφίλ εντόπισαν φίλοι και μου τα είχαν στείλει. Σύνολο 7. Τώρα είναι ένας αιμονικός που έκανε διάφορα προφίλ? Είναι πολύ? Τρεχαγύρευε. Όπως και να έχει, 7 προφίλ, κάτσε με φάω και τη μούτζα, 7 προφίλ είχα βρει στο Facebook με τις φωτογραφίες τις δικές μου. Όλα αυτά, πρώτα τουάζ, μουσια κτλ, όταν ήμουνα ένα αγοράκι νεαρό, κανονικό, γυμνασμένο, σφιχτό, μια γλύκα. Ένα γλυκούτσικο, μορφούτσικο αγοράκι ήμουνα τότε. Εντάξει ρε Παναγιώτη, ομορφούτσικο, αλλά όχι και έτσι, 7 προφίλ. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είχε να κάνει ούτε με την ομορφιά, ούτε με την εξωτερική εμφάνιση, κάτι άλλο παίζεται εκεί πέρα. Κάποιο σκοπό εξυπηρετούσε σε αυτό που θέλανε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Με λίγα λόγια, να πλησιάσουν κάποιους άλλους ανθρώπους, να αναφερθούν ή να πλησιάσουν πιο εύκολα λόγω εμφάνισης κάποιους άλλους ανθρώπους, γυναίκες, άντρες. Τρεχαγύρευε. Η επιλογή πάντως τυχαία λογικά δεν ήτανε. Πάμε παρακάτω. Επίσης έμαθα, με πληροφόρησαν πάλι με μήνυμα και μπήκα μέσα να δω, ότι η φωτογραφία μου διακοσμούσε και ένα προφίλ σε site με γκέι συνοδούς. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνεις, διαλέγεις ένα αγόρι που θέλεις να σε συνοδεύσει κάποια νύχτα, κάποιο event, κάποιο διήμερο, δεν ξέρω εγώ τι, και το πληρώνεις σαν υπηρεσία. Δεν ήξερα ότι προσφέρω τέτοιες υπηρεσίες μέχρι που είδα τη σελίδα εκείνη. Και λέω, άντε λοιπόν και κάποιος ξεστραβώνεται και λέει, εγώ αυτόν θέλω. Ποιος θα πάει, γιατί εγώ δεν θα είμαι. Στέλνω μήνυμα, το κλείνουνε, όλα καλά. Μία τρίτη λοιπόν φορά, μου έρχεται ένα μήνυμα από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος και μου λέει, σε είδα, μου αρέσεις πολύ κτλ. Τέτοια μηνύματα λάμβανα πολύ συχνά στο Facebook τότε, πρώτα του ας, ξαναλέω. Δεν ανταποκρίθηκα, δεν απάντησα καν. Μου ξανάρχεται μήνυμα ξανά. Φίλε, ξέρεις το να τ' άλλο, από εδώ από εκεί. Πάλι δεν ανταποκρίνομαι. Μου έρχεται μήνυμα το οποίο μου τράβηξε το ενδιαφέρον, πάλι από τον ίδιο άνθρωπο, και μου λέει, φίλε, εάν είσαι εσύ, με ενδιαφέρει να γνωριστούμε. Εάν δεν είσαι, μπες και, πώς να το μεταφράσουμε, κάνε έρωτα στο σπίτι τους. Ξέρετε εσείς τώρα. Και λέω, τι λέει, και μου έχει και ένα link από κάτω. Κάνω κλικ στο link και με πάει σε μία σελίδα γκέι γνωριμιών και είμαι το summer boy, όπου έχω και μηχανή άμα θες για να πάμε για και μία βόλτα, και έχει πάρει ο τύπος που έχει φτιάξει το προφίλ από τις πιο γνωστές φωτογραφίες στο ίντερνετ, στον κόσμο της μηχανής. Είναι φωτογραφία που είμαι πάνω στη μηχανή, λευκή τότε με τον κομπρέσορα, με το κράνος με τη μοϊκάνα, η οποία φωτογραφία είχε κάνει το γύρο του κόσμου για την πατέντα της μηχανής, όχι για μένα. Και αυτή τη φωτογραφία λοιπόν πήρε, σου λέει, φοράει κράνος αυτός, όλα καλά, δεν θα τρέχει τίποτα, και πήρε στη μία φωτογραφία, βρε ευλογημένε άνθρωπε, που έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Δεν ήμουν εγώ το summer boy,
Και τα έγραφε ωραία και άμα θες να πάμε και βόλτες με τη μηχανή και να γνωριστούμε και ό,τι φέρει περιπέτεια. Ήταν ωραίο, ποιητικό, καλό ήταν, με έβγαλα στο πρόσωπο δηλαδή. Όπως και να έχει, στέλνω μήνυμα στην σελίδα πάλι ότι παιδιά δεν είμαι αυτός, παρακαλώ πολύ, κλείστε το προφίλ. Κλείνει το προφίλ. Αυτά τα τρία έτσι για να σας ζεστάνω λιγάκι και αυτά τα τρία δεν είναι τίποτα. Δεν ασχολήθηκα κιόλας, τότε δεν είχα κόντρες με κανέναν. Τότε δεν προσέφερα έργο όπως κάνω τώρα, τότε είχα απλά μια δημοσιότητα λόγω της μηχανής. Η μηχανή μου έχει κάποιες ιδιαίτερες μετατροπές και είχαν κάνει το γύρο του κόσμου κυριολεκτικά. Οπότε ναι, είχα μια δημοσιότητα σχετική όσο αφορά τη μηχανή και τον κόσμο της μηχανής. Είχαν βάσει κάποια βίντεο, είχαν παίξει στο YouTube πολύ, okay, μέχρι εκεί. Δεν είχα αντιπαλότητες, δεν είχα να περιμένω κάτι κακό από κάποιον και δεν έδωσα και σημασία. Γι' αυτό και τα πήρα στο χαβαλέ όλα αυτά και δεν έκανα τίποτα εννοείται και γέλασα απλώς. Μέχρι που φτάνουμε στο διατάφτα, φτάνουμε στην ιστορία μας, παιδιά, θα σας κουφάνω. Παιδιά, αλήθεια, σας παρακαλώ, θέλω να μου γράψετε, μόλις τελειώσει η ιστορία, τα σχόλιά σας. Αν έχετε ξανακούσει κάτι τέτοιο, αν έχετε συμβεί σε εσάς κάτι τέτοιο, θέλω πάρα πολύ ειλικρινά, γιατί πιστεύω ότι αυτό που έγινε είναι πραγματικά πάρα πολύ σπάνιο και νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι το έχουν βιώσει. Πάμε λοιπόν να πούμε την ιστορία μας. Μέσα στις γνωριμίες που είχα κάνει μέσα από το Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα, πολλοί κόσμος, έτσι, ένας από αυτούς ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ομοφιλόφιλος, πολύ αξιοπρεπής τύπος, από την αρχή μου είχε κάνει μια εξήγα, Παναγιώτη, είμαι ομοφιλόφιλος, είμαι γκέι, έτσι, αλλά η επικοινωνία μας δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το ερωτικό. Γουστάρω που είσαι αθλητής, είμαι αθλητής και εγώ, όντως, είχε πολύ ωραίο σώμα, πολύ γυμνασμένο και η επικοινωνία μας θέλει να είναι φιλική. Οπότε ο άνθρωπος αξιοπρεπέστατος και φυσικά τιμή μου να επικοινωνώ και να έχω μια σχέση με τέτοιους ανθρώπους, εννοείται. Έτσι λοιπόν, πού και πού, μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Μια χαρά η επικοινωνία μας, ποτέ δεν είχε κάτι παράξενο, ποτέ. Παίζει ρόλο, γι' αυτό σας το λέω. Κάποια φάση, εγώ είμαι στο σούπερ μάρκετ, τσαγκαλίνη κοκυρά και ψωνίζω, χτυπάει το τηλέφωνό μου, ήταν το παλικάρι αυτό. Έλα φίλε μου, έλα Παναγιώτη, καλά. Μου λέει, να σου πω ρε Παναγιώτη, μου τα έχεις πει όλα. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, για εσένα μου τα έχεις πει όλα. Του λέω, εντάξει ρε φίλε, του λέω, όλα, τι σ' έχω πει όλα. Μέχρι εκεί που πρέπει να ξέρεις. Μου λέει, να σε ρωτήσω, μου λέει, μην παρεξηγήσεις όμως. Μου λέει, είσαι γκέι? Του λέω, να σου πω, έχουμε μια ωραία επικοινωνία μέχρι τώρα. Μην τη χαλάσουμε, είναι κρίμα. Όχι, και μην με παρεξηγήσεις, παρακαλώ, δεν είναι για μένα. Σε ρωτάω, μου λέει, πες μου, απάντησέ μου. Του λέω, όχι, δεν είμαι γκέι, είμαι straight. Παρ' όλα αυτά, πες μου τι συμβαίνει. Και τον έβλεπα ότι όντως ρωτούσε αυθεντικά, δεν το πήγαινε κάπου. Μου λέει, ωραία, Παναγιώτη, άκου. Και ξεκινάει το κουφό τώρα, παιδιά. Ετοιμάστε τα αυτάκια σας για αυτό που θα ακούσετε. Μου λέει, γνώρισα έναν τύπο και πάνω στην κουβέντα μου λέει, να σου δείξω τον πρώην μου. Okay, του λέει, ο δικός μου φίλος λέει okay στον άλλον που είχε γνωρίσει. Μπαίνουν λοιπόν στο ίντερνετ, στο Facebook συγκεκριμένα, μπαίνει σε ένα προφίλ Νίκος κάτι, δεν θυμάμαι γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια παιδιά, απλά θυμάμαι το όνομα, μου είχε κάνει εντύπωση, Νίκος, μου είχε μείνει. Και μου λέει, Παναγιώτη, στη φωτογραφία προφίλ είσαι εσύ. Και δεν λέω κάτι. Μου λέει, okay. Λέει, ωραίο παιδί και τα λοιπά, και μπαίνει μέσα στις φωτογραφίες. Και μου λέει, Παναγιώτη, είδα φωτογραφίες σου γυμνές. Doing, down, την έφαγα την κεραμίδα. Του λέω, εντάξει, αποκλείεται, του λέω, φιλαράκι. Δεν έχω βγάλει εγώ γυμνές φωτογραφίες έξω στο ίντερνετ, αποκλείεται. Ούτε είχα τίποτα παρεδώσει εγώ με γυμνές φωτογραφίες για να διαρρεύσουνε. Μου λέει, φίλε, κι όμως, μου λέει, έχει γυμνές φωτογραφίες. Του λέω, με τίποτα, παιδιά, δεν το πίστευα. Τι γυμνές φωτογραφίες, πώς μπορεί να έχει γυμνές φωτογραφίες ένας άνθρωπος που εγώ δεν έχω βγάλει? Παιδιά, με λίγα λόγια, τον είχα αμφισβητήσει τελείως τον άνθρωπο και του λέω, ωραία, τι δείχνουν αυτές τις φωτογραφίες, πού είμαι, τι φοράω, τι δεν φοράω, τι γίνεται? Και του λέω, είμαι εγώ, μου λέει, είσαι εσύ. Και παιδιά, είχε γυρίσει στο μυαλό μου. Δεν καταλάβαινα τι άκουγα, δεν μπορούσα να το συνδυάσω με τίποτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος να χτυπιέται από εκεί πέρα ότι βλέπει γυμνές μου φωτογραφίες, εγώ να ξέρω ότι δεν έχω βγάλει και να είμαι σίγουρος. Και του λέω, ρε φίλε, τι γίνεται? Ακούστε λοιπόν, παιδιά, περίπτωση. Τα καλοκαίρια πήγαινα στη Σκόπελο. Πολύ αγαπημένο νησί, είχα και δικούς μου ανθρώπους εκεί.
Και η αγαπημένη μου παραλία που πήγαινα και έκανα μπάνιο ήταν η παραλία Γυμνιστών της Κοπέλου, η οποία παραλία είναι η πιο μεγάλη, η πιο άγρια παραλία, φύση, δεν έχει εκφυλιστεί με μπαρ, νταπαντούπα, μουσικές, τραπέζια, ξαπλώστρες, τίποτα, άγρια παραλία. Οι γυμνιστές είναι στα 50 πρώτα μέτρα της παραλίας, παραλία είναι ένα χιλιόμετρο. Έμπαινα εγώ λοιπόν, πέρναγα τους, τη χώριζε ένας τεράστιος βράχος από την υπόλοιπη παραλία και από εκεί που ξεκίνησαν οι γυμνιστές. Πέρναγα λοιπόν εγώ από τους γυμνιστές και πήγαινα αρκετά παρακάτω, μόνος μου παιδιά, δεν υπήρχε ψυχή. Άραζα και εγώ έκανα γυμνισμό, δεν μου άρεσε το σημάδι από το μαγιό, τα πέταγε όλα Παναγιωτάκης, έτσι, κολαράκια έξω κτλ. Ξάπλα και τηγάνισμα. Ωραία. Αυτό το πράγμα έκανα, αλλά δεν είχα ποτέ κάποιον δίπλα μου. Δεν είχα κάποιον ποτέ παρέα μου. Ούτε είχα αντιληφθεί κάτι. Και παιδιά, μου λέει ότι οι φωτογραφίες είναι από παραλία. Ω, παραλία. Η παραλία αυτή είχε βοτσαλάκι. Βοτσαλάκι. Πάρα πολύ ωραία, του λέω. Και πώς είμαι, μου λέει, εντάξει, μου λέει, είσαι εξαπλωμένος, δεν είσαι φόρα παρτίδα όλα έξω, αλλά ναι, είσαι εσύ γυμνός. Και παιδιά, ανατριχιάστε τώρα. Κάποιος άνθρωπος λοιπόν είχε πάρει φωτογραφίες δικές μου, τις οποίες εγώ δεν τις έχω, τις πήρε με δική του φωτογραφική μηχανή, προφανώς ήταν μακριά, είχε φακό, προφανώς, γιατί εγώ δεν αντιλήφθηκα κάποιον να έρχεται να τραβάει φωτογραφίες από πάνω μου, οπότε μιλάμε ότι θα υπήρχε κάποια απόσταση. Και είχε βάλει στο ψεύτικο προφίλ δικές μου φωτογραφίες γυμνές που εγώ δεν τις είχα. Ουσιαστικά, άμα τα βάζαμε τα προφίλ δίπλα-δίπλα, εκείνου φαίνονταν πιο αληθινό από το δικό μου, γιατί εκείνος μπορούσε να έχει ό,τι φωτογραφίες έχει το δικό μου προφίλ, τις παίρνει, εγώ δεν είχα τις δικές του. Είχε παραπάνω δικές μου φωτογραφίες και μάλιστα γυμνές, παιδιά. Ναι, έπαθα ένα σοκ, αλλά τότε, όπως σας είπα, το πήρα στο χαβαλέ. Γιατί δεν είχα αντιπαλότητες, δεν είχα ανθρώπους να με κυνηγάνε να μου κάνουν κακό και εντάξει, το πήρα στο χαβαλέ. Ναι, μεν με ανατρίχιασε, γιατί αυτό είναι πολύ creepy, το καταλαβαίνετε, έτσι. Κάποιος να είναι εκεί και να σε τραβάει φωτογραφίες γυμνό και να μην το ξέρεις και αυτές οι φωτογραφίες να διακοσμήσουν ένα προφίλ το οποίο δεν σας είπα. Το προφίλ αυτό το είχε 2 χρόνια, παιδιά. 2 χρόνια είχε το προφίλ με τις φωτογραφίες μου και προφανώς ο άνθρωπος αυτός 2 χρόνια κορόιδευε κόσμο επικοινωνώντας με κόσμο και είχε την εικόνα τη δική μου. Τρέχα γύρευε. Τι έχει πει, σε ποιους έχει πει, τρέχα γύρευε. Ευτυχώς φέρθηκε ψύχρεμα, του λέω, του είπες τίποτα, μου λέει, δεν του είπα τίποτα. Επαναφέρω το διάλογο με το φίλο που είχα τώρα. Ωραία, του λέω, μη του πεις, δοκίμασε να στείλεις μήνυμα στο Νικολάκη και πες του να βρεθείτε. Μου λέει, εντάξει, θα το κάνω. Όντως, του μίλησε, μου είπε ότι είναι μπάρμαν και δουλεύει στο Περιστέρι. Μπάρμαν, παιδιά, που άμα με βάλεις να φτιάξω ποτό, το πιο πιθανό που είναι να γίνει να σπάσω κανένα μπουκάλι στο κεφάλι μου και να σου φτιάξω κάτι το οποίο θα περπατά στο ταβάνι. Αυτή είναι η σχέση με τα ποτά. Λοιπόν, το λέγανε Νίκο, δούλευε στο Περιστέρι σαν μπάρμαν. Πάρα πολύ ωραία, του λέω. Για κλείσε ένα ραντεβού στο Νικολάκη, να πάμε να τον γνωρίσουμε από κοντά. Εσύ βέβαια θα κλείσει το ραντεβού, δεν θα πει τίποτα για μένα. Αλλά θα έρθω κι εγώ, ρε φίλε, έτσι σαν συνοδός, να δω τον Νικολάκη από κοντά. Να γνωριστούμε τέλος πάντων, να δω την ομοιότητά μας στην πραγματικότητα. Και παιδιά, όταν του είπε για ραντεβού, ξαφνικά το προφίλ εξαφανίστηκε. Τώρα μάλλον άρεσε, ψηλιάστηκε, θα είδε για μια φωτογραφία και σου λέει, όπα, περίμενε. Μάλλον δεν το χειριστήκαμε καλά, έπρεπε να τον βγάλω από φίλο, έπρεπε κάτι άλλο να κάνουμε. Και πάλι δεν ξέρω που θα βγάζε, δεν νομίζω να πήγαινε κάποιος στο ραντεβού αυτό. Λέω, μπας και. Αυτή ήταν λοιπόν η απίστευτη ιστορία και εκεί έκλεισε και το θέμα, δεν έκανα τίποτα άλλο, δεν ασχολήθηκα άλλο και το πήρα και στο χαβαλέ και το έχω και σαν ιστορία να σας το λέω. Αυτές οι εποχές ήταν πιο αθώες, θέλετε να το πω, για εμένα. Δεν είχα πόλεμο, δεν είχα αυτή την αιμονή που έχω βιώσει τώρα τελευταίο καιρό με ανθρώπους που θέλουν να μου κάνουν κακό πραγματικά. Δεν με είχαν χακάρει ακόμα όπως έχει γίνει τώρα και δεν είχα αυτό το κίνδυνο υπόψη μου και το πήρα στο χαβαλέ. Από εκεί δεν ήρθε κάτι, δεν μου έγινε κάποιο κακό, έτσι.
Και έχω λοιπόν αυτή την απίστευτη πραγματικά ιστορία και μοιράζομαι μαζί σας. Είναι κάτι που θα έχω να το λέω. Βρήκα προφίλ στο ίντερνετ, στο Facebook, με γυμνές φωτογραφίες δικές μου που εγώ δεν τις είχα. Αυτό, παιδιά, πρέπει να είναι κάποιο είδους ρεκόρ. Γι' αυτό σας είπα πριν, σας παρακαλώ στα σχόλια, γράψτε μου κι εσείς, έχετε ξανακούσει κάτι τέτοιο? Όχι με γυμνές, γενικά έστω και με φωτογραφίες, αλλά ιδιαίτερα με γυμνές όμως. Έχει τύχει κάτι τέτοιο σε εσάς? Πείτε μου στα σχόλια σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να ακούσω. Μέχρι τώρα όποιον έχω ρωτήσει φυσικά δεν έχει βιώσει κάτι τέτοιο και νιώθω ότι έχω την πρωτιά και την μοναδικότητα. Θα ήθελα όμως και τη δική σας τη γνώμη. Να βγει ένα δίδαγμα από αυτό, τότε το πήρα στο χαβαλέ. Αλλά παιδιά, προσοχή, προσοχή, προσοχή με τα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να πάθεις πολύ μεγάλη ζημιά. Αργότερα που ξεκίνησα να κάνω αυτό το έργο που όλοι ξέρετε και ξεκίνησα να έχω αντιπαραθέσεις με διοικητές, με δημάρχους, με πολιτικούς, με εισαγγελείς και βέβαια με τον κάθε αιμονικό που απλά θέλει να πεθάνεις χωρίς λόγο, έτσι, επειδή γουστάρει, άλλαξαν τα πράγματα. Τα έχω πάρει πολύ πιο σοβαρά τώρα τα πράγματα. Τώρα δεν το συζητάω. Θα πέσουν μηνύσεις με το μηδέν, κατευθείαν δίωξη, κατευθείαν όλα, γιατί κάηκα. Γιατί είχα μια πάρα πολύ άσχημη ιστορία. Με είχαν χακάρει και τουλάχιστον για 1,5 χρόνο, δεν ξέρω μήπως είναι και παραπάνω. Κάποιοι, ομάδα, άνθρωπος είχαν πρόσβαση στον προσωπικό μου υπολογιστή και δεν μπήκαν να μου κάνουν ζημιά και να φύγουνε. Μπήκανε και καθόντουσαν εκεί πέρα και περιμένανε. Ποιος ξέρει με πόσο κόσμο έχουν μιλήσει μέσα από τα κοινωνικά μου δίκτυα. Σαν Παναγιώτης Μήλας με τη δική μου IP, όπου αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε καταστρέψει. Προσέχετε πάρα πολύ, φροντίστε υπολογιστή σας να έχει αντιβάιρους. Εγώ το μάθαμε τον πολύ άσχημο τρόπο αυτό, το δίδαγμα, ενημερωμένο κιόλας. Και ό,τι αντιληφθείτε παράξενο, ειδοποιήστε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γιατί εγώ αντιλήφθηκα πολλά παράξενα όταν ξεκίνησα το έργο να κάνω. Είχα απειλητικά τηλεφωνήματα, είχα διάφορα παράξενα. Μου λέγανε άνθρωποι στα κοινωνικά δίκτυα ότι έχουμε μιλήσει και εγώ δεν θυμόμουν. Πού να θυμάμαι, παιδιά. 5.000 φίλους, 40.000 ακόλουθους, το προφίλ μου μόνο. 150.000 κόσμο η σελίδα των Angels. 42.000 κόσμο η σελίδα του Χαγιαμπούσα. 38.000 κόσμο η σελίδα της Γουφ. Είχα τόσο πολύ κόσμο που δεν ήταν αδύνατον να θυμηθώ με ποιον έχω μιλήσει. Οπότε αν κάποιος μου έλεγε ότι έχουμε μιλήσει, απλά δεν έδινα σημασία. Okay. Κι όμως τα δείγματα υπήρχαν. Σας παρακαλώ πολύ προσέξτε. Εγώ την πάτησα. Μπορεί να μου έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, δεν το γνωρίζω. Εσείς προσέξτε, μην την πατήσετε σαν εμένα. Λοιπόν, τι πάρες μου, ας το γυρίσουμε πάλι στο πιο θετικό. Αυτή ήταν η ιστορία μου, έτσι, είναι αστεία αλλά και ανατριχιαστική μαζί. Πραγματικά δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Θέλω τα σχόλιά σας οπωσδήποτε. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει το story time και ο τρόπος που γίνεται, το σκηνικούλι μας, τα φώτα μας κτλ. Η καινούργια μου κάμερα. Δεν μου είπατε τίποτα για την καινούργια μου κάμερα. Είναι η Sony A7 Mark III. Παρακαλώ πολύ τα σχόλιά σας και για την εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Έχω πάθος με το YouTube. Ευχαριστώ που μπαίνετε και τιμάτε το κανάλι μου και τα βίντεο με την παρουσία σας, με το like σας. Άμα σας αρέσει, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, αν σας αρέσει το περιεχόμενό μου, παιδιά, μην ξεχνάτε να κάνετε μία εγγραφούλα και να πατήσετε και το καμπανάκι. Είναι κάτι που με βοηθάει πάρα πολύ και μου δίνει πολύ χαρά πραγματικά. Να είστε καλά που είδατε και αυτό το βίντεο. Από εμένα και την όμορφη Αγγέλη μου, γεια σας!